Καταρχήν δεν τα παρακολουθώ μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με την μακροοικονομική τα παρακολουθούν με επάρκεια και πιθανόν και καλύτερα από μένα. Αυτό που συζητούσαμε το Νοέμβρη μήνα ήταν ότι η χώρα δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλει να παρουσιάσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά είναι τελείως διαφορετικά και επιμείναμε ότι μετά το τέλος του Μαρτίου που θα δημοσιοποιηθούν επικαιροποιημένα πλέον όλα τα στοιχεία της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και που δεν θα επιδέχονται κανένα βαθμό εξοραϊσμού, θα δούμε ότι η χώρα βρίσκεται σε δυσαρέσκεια κατάσταση από ό,τι βρισκόταν το 2011, όταν και υποχρεωτικά πήγαμε με τη χρεοκοπία της Νέας Δημοκρατίας σε καθεστώς μνημονιακής κατάστασης. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η απάντηση για το τότε ήταν ότι όλα τα χρέη του 2009 που είχαν δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο με τους άστοχους χειρισμούς της τότε κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είχαν σχεδόν όλα ημερομηνία λήξης το 2014. Δηλαδή είχαμε ένα εύρος χρόνου που δεν μπορούσε η χώρα να ξεπληρώσει τα χρέη της. Και ενώ ήταν σαν ποσοστό επί του τότε ΑΕΠ το 1,30%, παρόλα αυτά χρεοκοπήσαμε. Επαναλαμβάνω, χρεοκοπήσαμε διότι, ή μάλλον μπήκαμε σε, για να μην χρεοκοπήσουμε, μπήκαμε σε καθεστώς μνημονιακής επίβλεψης. Γιατί δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε σε σύντομο χρόνο. Τώρα, παρότι τα στοιχεία είναι πολύ χειρότερα από το 2009 και θα σας πω πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, δεν έχουμε τον ίδιο παράγοντα πιθανής χρεοκοπίας. Γιατί, διότι μετά την εφαρμογή του δεύτερου και του τρίτου του δυσχερέστερου μνημονίου, η χώρα έχει πάρει μία ανάσα υποχρέωσης, εξόφλησης των υποχρεώσεών της, αλλά και μνημονιακής επιτήρησης τριών γενεών. Αυτό πρακτικά της δίνει ένα, ας το πούμε λαϊκά, ένα βαντάζ να λειτουργήσει κάπως διαφορετικά. Πάμε τώρα όμως να πούμε πώς ακριβώς είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, δεν επιδέχονται καμία αφισβητήσεως, θέλουν μονάχα να τα κάνουμε focus, να τα δούμε και να τα αναλύσουμε. Μιλώ για την Ελστάτ, τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελστάτ για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Τι δημοσίευσε η Ελστάτ? Ότι η χώρα το 2022 έχει πρωτογενές πλεόνασμα 273 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχει το 1,3 της χιλίης του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Η χώρα έχει έλλειμμα προϋπολογισμού, εδώ είναι το σημαντικό, 4,5-4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι έχει το 2,26% του ΑΕΠ. Εκεί είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, εδώ πέρα αμέσως εντοπίζουμε ότι η χώρα έχει μπει δυστυχώς σε μια δημοσιονομική εξάρτηση χρημάτων από το εξωτερικό, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε εδώ πέρα, θέλουμε να επισημάνουμε ότι παρότι το 2022 έχουμε πραγματικό ΑΕΠ και όχι ονομαστικό, το πραγματικό είναι το αποπληθωρισμένο, μικρότερο από το 2011, το 2011 είχαμε 194 δισεκατομμύρια ευρώ πραγματικό ΑΕΠ και το 2022 έχουμε 192 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μεγαλύτερο, δυστυχώς, έλλειμμα προϋπολογισμού. Αυτό αυτόματα μας φέρνει πρώτον πυλών ενδεχόμενης κρίσης. Η ενδεχόμενη κρίση προκύπτει και από έναν άλλον παράγοντα. Ότι εμείς σαν χώρα, σύμφωνα με ό,τι μας έκανε εξαγγελίες ο κ. Πρωθυπουργός, έχει εξαντλήσει το πρόγραμμα δανεισμού για το 2023. Ενώ έχουμε πέμπτο μήνα, δανειστήκαμε όλο όσο είχαμε προϋπολογίσει ως ποσό δανεισμού το 2023. Δηλαδή για τους επόμενους 7 μήνες περίπου πάνω κάτω δεν μπορούμε να δανειστούμε σύμφωνα με τον προϋσχύοντα προϋπολογισμό. Θα πρέπει να γίνει άλλη διόρθωση του προϋπολογισμού και να συμφωνήσουν και τα κόμματα. Τι πρακτικά σημαίνει αυτό να συμφωνήσουν τα κόμματα? Πρέπει να υπάρξει μια συνένεση σε αυτό. Και γιατί να γίνει η συνένεση? Για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, να πληρωθούν οι προμήθειες του δημοσίου, για να λειτουργήσει το δημόσιο.
Οι παροχές δεν δόθηκαν γιατί υπήρξε μια παραγωγική διαδικασία που έδωσε τη δυνατότητα παραγωγή χρήματος. Γι' αυτό και έχουμε μειωμένο παραγωγικό μισθό. Σας το λέω, ας το πούμε οικονομοτεχνικά, έχουμε μειωμένο παραγωγικό μισθό, άσχετα από το ονομαστικό μισθό. Είναι άλλο κομμάτι αυτό. Εξ αυτού του λόγου, του μειωμένου παραγωγικού, όλης της διαδικασίας αυτής, μην τα πούμε πολύ τεχνικά και μπερδέψουμε τον κόσμο, έχει αυξηθεί το αρνητικό ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η χώρα δεν έχει παραγωγικό ιστό, ούτως ώστε να μπορεί να καλύπτει τις δικές της ανάγκες περισσότερα από ό,τι χρειάζεται για εισαγωγές. Τι ποσοστά και τι ποσά είναι αυτά? Το 2022 η χώρα έχει ένα έλλειμμα ισοζυγίου τροχούς αναγών στο 9%, 20 δις ευρώ. Το 2008 είχε 14,3% έλλειμμα ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών. Αλλά, επαναλαμβάνω, το 2008 είχε ορίζοντα αποπληρωμής χρεών 5 χρόνια, ενώ τώρα έχει ορίζοντα αποπληρωμής χρεών 3 γενιές. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Άρα δίνει τη δυνατότητα στην οποιαδήποτε κυβέρνηση να μπορέσει να λειτουργήσει. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνη της, διότι έχουμε μείωση, επαναλαμβάνω, των παραγωγικών μισθών, που πρακτικά σημαίνει πρέπει να συνενέσουν κι άλλοι για να πάρει κάποια μέτρα ή όποια μέτρα χρειάζεται. Θέλω να δούμε και το εξής στοιχείο, που προκύπτει από μια απλή ανάγνωση των στοιχείων της δημοσιονομικής κατάστασης, που έχει να κάνει με τον τρόπο που έχει δανειστεί η χώρα. Ενώ οικονομοτεχνικά έχουμε το δημόσιο χρέος, έχουμε και το κρατικό χρέος. Τι είναι το δημόσιο, τι είναι το κρατικό? Το δημόσιο χρέος είναι αυτό που δανείζονται οι φορείς του δημοσίου για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Και το κρατικό χρέος είναι αυτό που δανείζεται το δημόσιο όλο και μέσα από τις φορείς και από εξωτερικούς παράγοντες εκτός κυβέρνησης. Και βλέπουμε ένα άνοιγμα 44 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο μετά τη μεταπολίτευση και από την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απορίας άξιων πώς έγινε αυτό. Βλέποντας τα στοιχεία και χωρίς καμία επιφύλαξη, καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση πήρε δανεικά μέσα από τους φορείς του δημοσίου για να εξυπηρετήσει τις ταμιακές της ανάγκες. Άρα, εδώ πέρα θα πρέπει να σκεφτούμε, λέει πραγματικά αλήθεια η κυβέρνηση, ενώ βλέπουμε ότι κάνει αυτό, ότι έχει τα 37-38 δισεκατομμύρια ευρώ του ταμιακού αποθέματος που υπήρχε το 2019 από την αλόγιστη υπερφορολόγηση που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση? Μακάρι να υπάρχει, αλλά δεν ξέρουμε αν υπάρχει, γιατί τα νούμερα μας οδηγούν να σκεπτόμαστε άλλα πράγματα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Συμβαίνει και το εξής. Εφόσον η κυβέρνηση πήρε από τα ταμιακά διαθέσιμα των φορέων της κυβέρνησης, έχει πάρει χρήματα και από τα ασφαλιστικά ταμεία? Δηλαδή, οι ασφαλισμένοι θα βρουν τις ασφαλιστικές τις φορές? Αυτό είναι ένα ερώτημα που για να απαντηθεί πρέπει να έχουμε πρόσβαση στα δικότερα ειδικά στοιχεία, να τα μελετήσουμε, να τα δούμε και να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Τώρα, τα λέμε όλα αυτά, λύση δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα, γιατί χρειάζεται ένα πεδίο συνεννόησης κατά την άποψή μας με όλους τους πολιτικούς φορείς, αμέσως μετά τις εκλογές να βρουν ένα τρόπο, έτσι όπως φτάσαμε τώρα εδώ πέρα για μια ακόμη φορά, ενώ πιστεύουμε ότι έχουμε ξεπεράσει το σκόπελο αυτό της χρεοκοπίας, φτάσαμε στη διαδικασία να έχουμε δημοσιονομικά ελλείμματα χωρίς χρεοκοπία, επαναλαμβάνω, γιατί το χρέος, είπαμε, έχει πάει σε εύρος τριών γενεών. Έχουμε τώρα την παρούσα κατάσταση. Αύξηση επιτοκίων. Ανεργία. Δάνεια λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Αυξήσεις στα ακίνητα. Επομένως, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας και σύμφωνα με εκθέσεις που έχει γράψει και ο ΩΣΑ και δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως, περίπου το 1/4 των Ελλήνων οδηγείται σε φτώχεια. Τι σημαίνει πρακτικά? Ενώ μπορεί να έχεις ένα μισθό, δεν είναι σίγουρο ότι αυτός ο μισθός την επόμενη μέρα θα τον έχεις. Όχι μόνο δεν μπορεί να μην τον έχεις, αλλά θα είναι τέτοιες οι αυξήσεις λόγω των αυξήσεων της παράλληλης αγοράς,
από αυτά που συμβαίνουν στην αγορά, που θα μειωθεί η ανάγκη σου για το βιωτικό σου επίπεδο, για ένα επίπεδο βιωτικό. Άρα τα πράγματα νομίζω ότι είναι, δεν θέλω να κινδυνολογήσω, επιτρέψτε μου, έτσι τα καταλαβαίνω. Αυτή είναι η άποψή μου. Κάποιος άλλος έχει κάποια άλλη άποψη, θα το πει, θα το... Έτσι είναι τα πράγματα. Άρα επομένως την επόμενη μέρα θα πρέπει οπωσδήποτε να συγκλίνουν οι πολιτικές δυνάμεις με έναν τρόπο, ούτως ώστε να μπορέσει η χώρα να αποκτήσει πρώτον την επενδυτική βαθμίδα που χρειάζεται για να μπορέσει να δανείζεται με άνεση ό,τι χρήματα της λείπουν για να λειτουργήσει το κράτος. Είναι σημαντικό κατά τη δική μου άποψη και πιστεύω για όλους τους οικονομολόγους να μπορεί το κράτος να συναλλάσσεται με τις αγορές.